Γεια σας. Στα προηγούμενα βίντεο είχαμε μιλήσει για την έννοια της δύναμης και της έντασης σαν θεωρία. Τώρα θα δούμε και λίγο ασκήσεις πάνω σε αυτά τα θέματα, έχοντας τρεις κατηγορίες ασκήσεων. Η πρώτη κατηγορία θα είναι να βρούμε τη δύναμη και την ένταση σε κάποιο σημείο της ευθείας ανάμεσα σε δύο φορτία. Είναι η πιο εύκολη κατηγορία που θα συναντήσουμε και θα έχουμε μια μεθοδολογία πάνω σε αυτά τα θέματα. Θα δούμε σήμερα τη μεθοδολογία και στο επόμενο βίντεο θα δούμε παραδείγματα. Η μεθοδολογία τώρα για την πρώτη κατηγορία θα είναι ως εξής. Όταν μας δίνουν μία άσκηση, πρέπει να κάνουμε κάποια βασικά βήματα πάντοτε. Το πρώτο και το πιο σημαντικό είναι να γράψουμε σωστά τα δεδομένα και τα ζητούμενα. Να δούμε τι μας ζητάει η άσκηση και τι μας δίνει. Μετά, επειδή τα δεδομένα μας θα είναι σε μονάδες μικρότερες ή μεγαλύτερες του SI, θα πρέπει να τα μετατρέψουμε. Η μετατροπή θα γίνει με απλούς τρόπους και θα χρησιμοποιούμε κυρίως τα σαντιμέτρ, τα μιλιμέτρ και τα μικροκουλόμπ ή τα νανοκουλόμπ. Εντάξει. Τώρα, άρα πρώτο μας βήμα είναι να φτιάξουμε σωστά τα δεδομένα και τα ζητούμενα και να κάνουμε τις μετατροπές στο SI. Το δεύτερο βήμα θα φτιάξουμε σχήμα. Το σχήμα πάντα μας βοηθάει και λύνει την άσκηση. Θα υπάρχουν σίγουρα τα φορτία πάνω στο σχήμα, θα υπάρχουν οι αποστάσεις που μας ενδιαφέρουν και τα πρόσημα των φορτίων. Σαν δεύτερο βήμα μετά, θα πρέπει να βάλουμε και τις δυνάμεις ή τις εντάσεις στο σημείο που μας ενδιαφέρει. Προσοχή, η ένταση είναι διανυσματικό μέγεθος όπως και η δύναμη και θα πρέπει να βάλουμε σωστά το διάνυσμα. Το τρίτο βήμα θα είναι το πιο σημαντικό, θα πρέπει να βρούμε τον κατάλληλο τύπο πρώτα, ώστε να μπορέσουμε να την καταστήσουμε και να δούμε αν μας δίνει κάτι. Και βάσει του σχήματος που έχουμε από το βήμα 2, θα πρέπει αυτά τα διανύσματα να τα προσθέσω ή να τα αφαιρέσω ανάλογα αν πάνε προς την ίδια κατεύθυνση ή ας πάνε προς τη διαφορετική. Για να το δούμε λίγο χαρακτηριστικά στον πίνακα. Ας πούμε ότι έχουμε δύο φορτία. Έχουμε ένα θετικό φορτίο Q1 και ένα επίσης θετικό φορτίο Q2. Η απόσταση που μας τα χωρίζει είναι η D. Άρα θα μας ζητάνε να υπολογίσουμε ή τη δύναμη ή την ένταση. Αν μας ζητάνε δύναμη θα μας έχουν δώσει και ένα τρίτο φορτίο. Αν μας ζητάνε ένταση δεν χρειάζεται τρίτο φορτίο. Κάπου ανάμεσά τους ή απ' έξω. Ας πάρουμε μια περίπτωση η οποία είναι απ' έξω. Ας βάλουμε το σημείο K και ας πράξουμε εκεί πέρα την ένταση. Στο σημείο K υπάρχουν δύο πεδία. Ένα πεδίο που ασκείται από το φορτίο 1 και ένα πεδίο που ασκείται από το φορτίο 2. Άρα θα πρέπει να σχηματίσουμε δύο εντάσεις. Η ένταση από το φορτίο 1, επειδή είναι θετικό το φορτίο, θα ξεκινάει από το K και θα πηγαίνει προς τα ε στην ευθεία που τα ενώνει. Αυτή είναι η ε1. Η ένταση από το φορτίο 2 θα ξεκινάει πάλι από το K και θα πηγαίνει και αυτή προς τα ε. Αυτή θα είναι η ε2. Τώρα, πρέπει να φτιάξουμε τις αποστάσεις. Αν αυτή η απόσταση μας δίνεται και είναι χ, τότε υποχρεωτικά η άλλη απόσταση από το μακρύ φορτίο θα είναι D συν χ. Τώρα, θα πάμε να υπολογίσουμε την κάθε μία ένταση ξεχωριστά. Η ένταση 1 θα είναι K απόλυτο Q1 προς D συν χ και όλο το τετράγωνο. Η ένταση 2 θα είναι επίσης K απόλυτο Q2 προς χ στο τετράγωνο. Άρα, έχοντας κάνει αυτά τα βήματα, μπορούμε μετά να καταλήξουμε και να πω ότι η ένταση K που ψάχνουμε θα είναι το άθροισμα της ε1 και της ε2, γιατί βλέπουμε ότι αυτά τα δύο διανύσματα έχουν ίδια κατεύθυνση. Άρα, θα έχουμε ένα άθροισμα, μία ε-K που θα είναι μεγαλύτερη από την ε1 και την ε2, και ουσιαστικά αυτές οι ασκήσεις θα έχουν τελειώσει. Τώρα, στα παρακάτω βιντεάκια θα δούμε και ένα παράδειγμα πάνω στην πρώτη κατηγορία ασκήσεων που είπαμε. Δηλαδή θα υπολογίσουμε τη δύναμη σε κάποιο σημείο ανάμεσα σε κάποια φορτία. Θα πάρουμε μια άσκηση του βιβλίου. Είναι η άσκηση ε του βιβλίου που μας λέει τα εψής. Έχουμε τρία φορτία. Το Qα που είναι συν 2 μικροκουλόμπ. Το Qβ που είναι μείον 3 μικροκουλόμπ. Και το Qγ που είναι μείον 5 μικροκουλόμπ. Τα βάζουμε πάνω σε μια ευθεία στις θέσεις α, β και γ αντίστοιχα. Αν η αποστάση μεταξύ των φορτίων είναι α, β 0,4 μέτρα και α, γ 1,2 μέτρα, να βρεθεί η δύναμη που ασκείται στο φορτίο μείον 3 μικροκουλόμπ. Δηλαδή η δύναμη που ασκείται στο φορτίο που βρίσκεται στη θέση β. Άρα, το πρώτο βήμα είναι να φτιάξουμε σωστά τα δεδομένα που μας έχει δώσει. Τα μικρο κουλόμπ πρέπει να γίνουν κουλόμπ. Άρα θα πάμε δίπλα ακριβώς και θα γράψουμε συν 2 επί 10 εις τη μείον ε κουλόμπ. Θα το κάνουμε και στα τρία φορτία.
και ουσιαστικά θα έχουμε τελειώσει τις μετατροπές, γιατί οι αποστάσεις είναι όλες σε μέτρα. Το δεύτερο βήμα είναι να φτιάξουμε το σχήμα μας. Άρα έχουμε τρία σημεία, α, β και γ, τα οποία θα πάρουμε τρία φορτία. Το πρώτο είναι θετικό, να το Q α. Το δεύτερο είναι αρνητικό, βάζουμε και τα πρόσημα γιατί θα χρειαστούν. Και το τρίτο είναι επίσης αρνητικό. Οι αποστάσεις είναι, αυτή είναι η αβ, ή από πάνω η αγ. Άρα εγώ βάσει του σχήματος μπορώ να υπολογίσω και την απόσταση βγ που επίσης θα χρειαστώ. Η απόσταση βγ, αν το γράψουμε πέρα στο πλάι, θα είναι από την αγ να αφαιρέσω την αβ. Άρα θα είναι 0,8 μέτρα. Τώρα θα πάω στο σημείο β που μας ενδιαφέρει για να βρούμε τη δύναμη που ασκείται στο φορτίο αυτό και θα βάλω τις δυνάμεις που ασκούνται. Οι δυνάμεις που ασκούνται είναι δύο. Ένα από το φορτίο α και ένα από το φορτίο γ. Από το φορτίο α, επειδή είναι, μιλάμε για δύο φορτία τα οποία είναι αντίθετα, θα μιλάμε για μια εκτική δύναμη και θα την ονομάσουμε εφ α. Από το φορτίο γ μιλάμε επίσης για δύο αρνητικά φορτία, άρα μια αποστική δύναμη που θα έχει ακριβώς την ίδια φορά με την εφ α που βγάλαμε. Αυτή είναι εφ γ. Άρα εγώ τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να βρω την εφ α, να βρω την εφ γ και να τις προσθέσω βάσει του σχήματος. Άρα, από τον νόμο του Coulomb θα πάρω ότι η εφ α ασχείται με τα ψήτα φορτίων Q α και Q β και έχουν απόσταση αυτά αβ και όλο το τετράγωνο. Άρα βάζουμε λίγο νούμερα, 9 επί 10 στην 9η, 2 επί 10 στην μείον ε, επί 3 επί 10 στην μείον ε, έχω αφαιρέσει τα πρόσημα κατευθείαν και έχουμε την απόσταση 16 επί 10 στην μείον 2 για να φανεί πιο ωραία στο κατευθείαν στο τετράγωνο. Άρα, απλοποιώντας λίγο γρήγορα, θα μου δώσει ένα 27 8 επί 10 μείον 12 και 9 μείον 3. Ανεβαίνει το μείον 2 πάνω, γίνεται συν 2 και έχουμε ένα μείον 1 νιούτον. Αυτή είναι η δύναμη από το φορτίο α στο β. Αντίστοιχα, η εφ γ, άμα αντικαταστήσουμε, θα έχουμε ένα qβ επί qγ προς την απόσταση βγ και όλο το τετράγωνο. Γρήγορα λίγο τα νούμερα και θα έχουμε qβ που είναι 3 επί 10 στη μείον ε, επί 5 επί 10 στη μείον ε, προς 64 επί 10 στη μείον 2 στο τετράγωνο. Άρα θα γίνει, εδώ πέρα δεν απλοποιούμε για πολλά πραγματάκια, άρα έχουμε 15 επί 9 μας κάνει 135 προς 64 επί 10 εις τη μείον 1 νιούτον. Έχοντας υπολογίσει την εφ α και την εφ γ, μετά είναι πολύ εύκολο να βρούμε τη δύναμη που ασκείται συνολικά στο β, που θα είναι το άθροισμα της εφ α και της εφ γ. Άρα θα μιλάμε για ένα 27 8 επί 10 εις τη μείον 1 συν 135 επί 24 επί 10 εις τη μείον 1. Τώρα, για να προσθέσουμε αυτά τα δύο κλάσματα, θα πρέπει πρώτα να έχουν ίδιες δυνάμεις και δεύτερον να έχουν και ίδιους παρονομαστές. Θα κάνουμε ομώνυμα και η δουλειά μας τελείωσε. Άρα το αποτέλεσμα θα βγει εύκολα.